Νέες αρχαιολογικές θέσεις και σημαντικά ευρήματα έφεραν οι ανασκαφές του αγωγού ΤΑΠ στην κεντρική Μακεδονία. Τις σχετικές εργασίες πραγματοποίησαν αρχαιολόγοι που απασχολεί το έργο στην περιοχή, οι οποίοι εργάζονται υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη των εφοριών αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Σερών, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα της περιοχής και συγκεκριμένα τους δήμους Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου, οι αρχαιολογικές εργασίες επικεντρώθηκαν σε μία έκταση από την περιοχή της Ευαγγελίστριας έως το Πεντάλο και το Γαλλικό ποταμό. Οι αρμόδιοι εφοροί αρχαιοτήτων της περιοχής υπό την προϊσταμένη Μαρία Τσιάπαλη και την υπεύθυνη αρχαιολόγο Άννα Παντή ξεχώρισε τα παρακάτω ως σημαντικότερα ευρήματα: δύο λαξευτούς τάφους στην Ευαγγελίστρια, κατάλοιπα κτηρίου ρωμαϊκών χρόνων μεταξύ Λαχανά και Ευαγγελίστριας, δύο ακτέριστες ταφές στην περιοχή Καρτερών, εργαστηριακή εγκατάσταση ρωμαϊκών χρόνων για την επεξεργασία δέρματος ή μαλλιού, πλούσια ευρήματα στην περιοχή της Ασύρου, τμήμα ιστερορωμαϊκού νεκροταφείου στην περιοχή Δρυμός, προϊστορικό οικισμό με δύο φάσεις κατοίκηση στο Πεντάλοφο. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Κιλκής, διερευνήθηκαν 100 ταφικές κατασκευές και θέσεις, ενώ όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Σερών, βρέθηκαν ευρήματα από την προϊστορική έως τη βυζαντινή περίοδο. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχαιολόγων, τα ευρήματα αυτά εμπλούτησαν τον αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής με νέα δεδομένα και επιβεβαίωσαν τις γνώσεις για κάποιες ήδη αναγνωρισμένες θέσεις. Σε αυτά συγκαταλέγονται ένα νεκροταφείο ρωμαϊκών ιστερορωμαϊκών χρόνων, οικισμοί προϊστορικών χρόνων στο Μανδύλι και τη Μεσοράχη, περισσότερα από 40 τεχνητά ορίγματα στην περιοχή της Νέας Ζύχνης Σερών, παιδικός κυβωτιόσχημος τάφος αρχαϊκών χρόνων, ύστερο-ρωμαϊκό νεκροταφείο στη θέση Περιστεριά Πεντάπολης και τρεις ταφικές θέσεις στην περιοχή του κεφαλοχωρίου του νομού Σερών. Αξίζει να σημειωθεί πως από την έναρξη των εργασιών του διαδρατικού αγωγού ΤΑΠ, περισσότεροι από 650 ειδικοί στην αρχαιολογική έρευνα καθώς και αρχαιολογικοί εργάτες έχουν εργαστεί για τις ανάγκες του έργου και στο πλαίσιο της εργασίας τους έχουν έρθει στο φως πολυάριθμα ευρήματα κινητά και ακίνητα. Στα ακίνητα περιλαμβάνονται νεκροταφεία ή μεμονωμένοι τάφοι, κάποια εκ των οποίων κτερισμένοι, τμήματα οικισμών και τεκτονικών λειψάνων όπως τείχοι και εκκλησίες, μνημεία, εργαστηριακοί χώροι και ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης, έχει εντοπιστεί πλήθος κινητών ευρημάτων που χρονολογούνται από την προϊστορική έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο. Για τις συγκεκριμένες αρχαιολογικές ανασκαφές, η διευθύντρια επικοινωνίας του αγωγού ΤΑΠ Κατερίνα Μουζουράκη είχε αναφέρει στο ένα τσάνελ τα εξής. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει περισσότερες από 400 αρχαιολογικές ανασκαφές και τομές στη Βόρεια Ελλάδα, στις περιοχές από όπου διέρχεται ο αγωγός. Όπως καταλαβαίνετε από μόνο του το κομμάτι της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως προκύπτει από τις αρχαιολογικές ανασκαφές είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του συνολικού έργου κατασκευής του αγωγού στο οποίο δίνουμε τεράστια σημασία. Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερους από 650 αρχαιολόγους και αρχαιολογικούς εργάτες με τις 13 εφορίες αρχαιοτήτων που, από τις 13 περιφερειακές ενότητες από όπου διέρχεται ο αγωγός. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και όντως έχουν ήδη βρεθεί πολυάριθμα ευρήματα, κινητά και ακίνητα, που φυσικά χάρη στις εργασίες των εξειδικευμένων επιστημόνων, των αρχαιολόγων και των προϊσταμένων των εφοριών, έρχονται στο φως, διασώζονται και αντίστοιχα, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν οι κατατόπους εφορίες, θα μεταφερθούν σε αντίστοιχα μουσεία ή σε άλλους χώρους, προκειμένου αργότερα να είναι προσβάσιμα και στο κοινό. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποια από τα παραπάνω ευρήματα παρουσιάστηκαν στο 41ο Συνέδριο του Αρχαιολογικού Έργου στη Μακεδονία και τη Θράκη το 2017, που διεξήχθη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου με την υποστήριξη του αγωγού ΤΑΠ. Μεταξύ άλλων, διευθύντρια του ΤΑΠ για την Ελλάδα Κατερίνα Παπαλεξάνδρη δήλωσε σχετικά πως συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τις κατατόπους εφορίες αρχαιοτήτων για την προστασία και ανάδειξη της πλούσης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία αυτή, η οποία εγγυάται την εφαρμογή των βέλτιστων αρχαιολογικών πρακτικών και την παραγωγή τόσο του ακαδημαϊκού έργου όσο και της επιστημονικής γνώσης.